κάτι άλλο εδώ τον κύριο Χατζη Θεοδοσίου. Γίνεται πολύ μεγάλος λόγος συνολικά για το ότι ουσιαστικά κόβουμε συνέχεια και μειώνουμε την πίτα, δηλαδή τα έσοδα όσα έχουν μείνει στους ανθρώπους, όσον αφορά και στο πόσο θα μπορέσουν να καταναλώσουν. Δηλαδή βλέπουμε μια κατάσταση πια που είναι μόνο για να καλύπτουν τα βασικά και σε πάρα πολλά πράγματα, και το ξέρει και πολύ καλά η Χριστίνα Ιμανέ, αυτή τη στιγμή, ενώ είχαν δείξει οι Έλληνες ότι δεν είναι κακοπληρωτές και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα και μόλις αυτούς τους φόρους, αυτή τη στιγμή είναι πίσω και στις δόσεις του έμφυα πολλής κόσμος, έτσι. Οπότε θέλω να καταλήξω, κύριε Χατζη Θεοδοσίου, ότι όλο αυτό έχει και μια επίπτωση συνολικότερα στην αγορά και στη δύναμη του καταναλωτή, ποια είναι πια, πλέον. Πρέπει να σας πω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακριβώς με τη φιλοσοφία που ανέπτυξα προηγουμένως, είμαστε εναντίον και της μειώσεως των μισθών και της μειώσεως των συντάξεων. Οι πελάτες μας είναι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Όταν μειώνονται οι αμοιβές τους, θα πει ότι δεν μπορούν να καταναλώσουν. Η αίσθηση όμως που έχω είναι ότι ουσιαστικά, να πω μια ρίση με λίγο χιούμορ, λεφτά θα μπορούσαν να βρεθούν με μια άλλη φιλοσοφία. Δηλαδή, υπάρχουν χρήματα στα σεντούκια των σπιτιών, στα στρώματα. Υπάρχουν χρήματα στο εξωτερικό. Η χώρα μας είναι μια χώρα σήμερα που μπορεί να γίνουν επενδύσεις. Αυτό που λείπει είναι ένα ομαλό πολιτικό κλίμα που θα φέρει μια ισορροπία και μια ηρεμία στην αγορά. Εάν δεν υπάρξει ομαλό πολιτικό κλίμα, τότε ουσιαστικά ό,τι σχέδια και να γίνουν δεν προχωράνε. Αυτό που φαίνεται καθαρά είναι τα τελευταία 3 χρόνια. Πρέπει να σας πω το εξής. Δεν γίνονται οι μικρές επενδύσεις. Οι μικρές επενδύσεις είναι το 92% των επενδύσεων σε μια χώρα. Αυτά τα απλά που κάνει ένας δίχως στο σπίτι του να φτιάξει κάποια επισκευή δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί έχει μια ανασφάλεια για το αύριο. Θέλει να κρατήσει λεφτά. Δεν ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Αν λοιπόν είχαμε ένα ομαλό πολιτικό κλίμα, είμαστε μια χώρα ευκαιρίας, έχουν πέσει απίθανα οι τιμές και των ακινήτων και οι επενδύσεις είναι εύκολες, άρα χρειαζόμαστε τέτοιο κλίμα. Γι' αυτό το κλίμα λοιπόν, εδώ και 3 χρόνια, και χαίρομαι γιατί τώρα τελευταία ακούστηκε από πολλούς, λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση. Δηλαδή, άκουσα προηγουμένως τον δημοσιογράφο να λέει ότι αν περάσει η κυβέρνηση, ομαλά το ασφαλιστικό. Εγώ θα υπερθεματίσω να πω ότι ουσιαστικά όλοι πρέπει να καταλάβουν, είτε λέγεται ασφαλιστικό είτε οποιοδήποτε άλλο θέμα, πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση όλων των πολιτικών κομμάτων και δι' αυτών που το περασμένο καλοκαίρι ψηφίσανε και Μνημόνιο και Ευρώπη για την οικονομία της χώρας σε ένα τριετές πρόγραμμα, έτσι να βγούμε από τον κάβο, να μπει η οικονομία μπροστά, γιατί αν υπάρξουν λεφτά και αν η οικονομία προχωρήσει και υπάρχει ανάπτυξη, τότε θα έχουμε θέματα να αντιπαρατεθούμε. Όσο αυτό το θέμα σταματάει, θα πω ότι είπα προηγουμένως, καμία πολιτική δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί δεν ξέρουμε το μέλλον. Άρα, οι μειώσεις των εργαζόμενων, των μισθών τους, οι μειώσεις των συντάξεων, τι επιφέρουν, ακόμα χειρότερα προβλήματα. Μια παρατήρηση μόνο μου επιτρέπετε, γιατί παίρνω μια πάσα από πρωί που άκουσα εδώ στην εκπομπή σας, τον κύριο Αλεξιάδη. Είμαστε υπέρ των πιστωτικών καρτών και το λέμε βάσει τη δήλωση που έκανε σήμερα το πρωί. Θέλουμε να περάσει σε όλη την αγορά. Πρέπει να σας πω ότι από στοιχεία που στην εκπομπή την πρωινή της ΕΡΤ βγήκανε, μόλις το 1 τρίτο σήμερα των επιχειρήσεων έχει πιστωτικές κάρτες. Εμείς είμαστε υπέρ να πάνε παντού γιατί θα έρθουν πιο γρήγορα οι φόρες στο κράτος, θα υπάρξει λιγότερη φοροδιαφυγή, ο ΦΠΑ θα αποδίδεται γρηγότερα. Όμως, αυτό δεν μπορεί να γίνει με χρεώσεις πιστωτικών καρτών 0,7-0,8. Που τώρα ήταν το τελευταίο, όταν στην Ευρώπη είναι 0,2-0,3. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτό που φωνάζουμε εδώ και 6 μήνες, ήρθε σήμερα ο Υπουργός, ο κ. Αλεξιάδης, και λέει: είναι σωστό ότι πρέπει να γίνει. Μόνο που για να λυθεί, η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει. Πρέπει να πάρει μια δηλαδή, πρωτοβουλία και να δώσει. Θέλω να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Σκεφτείτε στο λιανεμπόριο, τον περιπτερά, όταν του λες, ας πούμε, 0,8, έχει πράγματα στο περίπτερο του που δεν κερδίζει 0,8. Έτσι, χθες βγάλαμε και από τα. Που είναι τους βενζινοπόλες επίσης, οι οποίοι έχουν έτσι μεγάλο θέμα και λένε ότι ουσιαστικά όλα δίνονται μέσω να το χρησιμοποιούμε και όλοι έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία γιατί το ζητάει ο κόσμος. Έτσι, γιατί με τα capital controls δεν υπάρχει ρευστότητα. Προσπαθείς να μοιράσεις έτσι το ρευστό. Αλλά ουσιαστικά έχουν μεγάλες διαφωνίες στο γεγονός ότι δεν τους μένει και τίποτα. Προσέξτε, είμαστε υπέρ και πρέπει να το καταλάβουμε που θέλουμε την υγιή οικονομία, ότι κανείς δεν μπορεί να φοροδιαφεύγει, κανείς δεν μπορεί να εισφοροδιαφεύγει, γιατί όταν κάποιοι δεν πληρώνουν, τα πληρώνουν οι υπόλοιποι. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην ελληνική οικονομία. Όταν λοιπόν εμείς λέμε υπέρ των καρτών, τι εννοούμε, ότι θέλουμε να υπάρξει υγεία στην αγορά, να πληρώνουν όλοι. Δεν μπορούμε να δεχτούμε το παράδειγμα, να σας πω ένα θέμα που έχει αναδειχθεί. Είχαμε ρεκόρ τουρισμού. Και στις περιοχές που είχαμε ρεκόρ τουρισμού είχαμε λιγότερα έσοδα για το κράτος. Αυτό σημαίνει ότι η φοροδιαφυγή συνεχίζεται. Μόνο με αυτό το πράγμα δεν το λύσουμε εμείς. Πρέπει να το λύσει η πολιτεία και οι κάρτες είναι μια μέθοδος για να το λύσει. Μια λέξη και ολοκληρώνει εξής.
Όλα όμως εξαρτώνται, και νομίζω θα πρέπει να το λέμε διαρκώς μέχρι να το ξανακούσουμε δημόσια, από ένα ομαλό πολιτικό κλίμα. Δηλαδή πρέπει η χώρα μας να μπει σε μια ισορροπία όπου μπορεί να γίνει επένδυση. Εάν αύριο δεν σκεφτεί κάποιος ότι μπορεί να γίνει επένδυση και πρέπει να βάλει τα χρήματά του, δεν προχωράει η οικονομία. Θέλω να σας πω, με την περιραίωση ατμόσφαιρα που υπάρχει και όλα αυτά που ακούγονται, ποιος θα ήταν τόσο τρελός εάν δεν υπάρξει ομαλό πολιτικό κλίμα να επενδύσει έστω και ένα ευρώ στη χώρα μας. Λοιπόν.